Από την φυλακή σε κατοίκον περιορισμό. Ο Ντανιέλ Σεμπάγιος, ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, δεν θα περιμένει την έναρξη της δίκης του πίσω από τα σίδερα, αλλά έχοντας αγκαλιά τις κόρες του. Η σύζυγός του Πατρίσια δεν νιώθει καμία ευγνωμοσύνη προς τον Νικολά Μαδούρο. Όχι, δεν μπορώ να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που φυλάκισε τον άντρα μου. Δεν έχω κανένα λόγο. Έκαναν ό,τι έπρεπε να είχαν κάνει από την πρώτη μέρα. Στον Σεμπάγιος δεν επιτράπει να επιστρέψει στην πόλη του στο Σαν Κριστομπάλ, όπου είχε διατελέσει δήμαρχος. Παραμένει στο Καράκας κάτω από αυστηρή αστυνομική προστασία. Ο 39χρονος πέτυχε την απελευθέρωσή του μετά από 20ήμερη απεργία πείνας. Ο ισχυρός ηγέτης της αντιπολίτευσης, Λεοπόλντο Λόπες, προχώρησε σε απεργία πείνας μαζί με τον Σεμπάγιος. Οι υποστηρικτές του ελπίζουν πως σύντομα θα αποφυλακιστεί, ενώ το ίδιο ελπίζουν και οι οικογένειες περίπου 50 πολιτικών κρατουμένων.